Εδώ είμαστε. Με Οικονομόπουλο έγινε το πάσιμο. Και εκεί που πήγαμε να φάμε Οικονομόπουλο. Στο γνωστό Le Pantelé που έκανα. Καλά, δεν ανάγκη πλέον. Άλλο διαφήμιση δεν χρειάζεται. Ναι. Έτσι. Γελάει ο κόσμος από την πλειοβότητα αυτού του μαγαζιού. Πώς... Τι εύνοια είχαμε χθες το μεσημέρι. Όπο, φίλε. Τι γινότανε. Καλά που πέθανε εκείνη η γιαγιά μου και είχαμε. Μα το είδες. Ναι. Και εκείνη η αθρώα αποσέλευση του κόσμου μετά και σας πάω. Εκείνη που θέλανε να μας πληρώσουν το τραπέζι να σηκωθούμε εμείς και να κάτσουν αυτοί. Αυτό. Τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν έχει νόημα άλλο να διαφημίζει το Le Pantelé. Πήρε το τραπέζι με το μαγαζί, τώρα πλέον πηγαίνει με αυτόματο πιλότο. Αυτόματο πιλότο, φίλε. Θέλω κάτι άλλο να πούμε, Σταύρο. Λέγε, είμαι όλος αυτή η βασιλιά μου. Χθες λοιπόν που τελείωσαν αυτά τα αποκριματικά του Champions League, έκανα μία εντεκάδα. Η φάση των ομίλων. Ναι, η φάση των ομίλων που τελείωσε και προχωράμε τώρα στο μάτς στα νοκάουτ. Η ΑΕΚ. Η χάρτινη πρωταθλήτρια συγκέντρωσε τους συγκλονιστικούς βαθμούς 0. Δεν γίνεται πιο κάτω από εδώ, όπως τα λέει και ο Βασίλης. Γίνεται γιατί υπάρχει ενδεχόμενο τιμωρίας, θα φάει μείον. Ναι, τέλος πάντων. Δηλαδή... Δεν γίνεται πιο κάτω από εδώ. Συνεχίζω εγώ τα δικά μου. Και έκανα μια εντεκάδα δική μου που να απαρτίζεται από φίλους και γνωστούς που να έχουν σχέση με το άθλημα και να μου πεις αν αυτή η ομάδα που τους αναφέρω τώρα. Θα μπορέσει να πάρει κάποιο βαθμό στο Champions League. Να είχε μια ανάλογη πορεία. Μια ανάλογη πορεία με την ΑΕΚ. Λοιπόν. Κάτω από τα δοκάρια έβαλα το Σπυρί. Το Σπυρί. Τέος διοικητικός παράγων του ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι. Ο οποίος έπαιζε στα διπλά της προετοιμασίας της τερματοφύλακας. Δεν είναι μια αυθόρμητη πρωτοβουλία που πήρες. Το έχει δηλαδή. Το έχει. Το έχει. Δεν τη βρίσκει, αλλά το έχει. Αλλά μην πάει το μυαλό σου ότι κανένα Κελεσίδη, αν να ακούνε οι παλιότεροι, ή κανένα Σαβουλίδη, αν να ακούνε οι πιο παλιοί, ή κανένα Αργάνη. Απλά έχει επαφή, θα τη βρει την μπάλα. Θα τη βρει την μπάλα, ναι. Λοιπόν, ναι. Δεξιά άκρο της άμυνας έβαλα τον Ισμύρ. Που ήρθε εδώ και έχει κάνει τις έκτακτες εμφανίσεις, τις εμβόλυμες αγωνιστικές. Ο οποίος διακρίνεται από πάθος, ανεβοκατεβαίνει πάνω κάτω. Μπορεί να μην έχει και πολύ ιδιαίτερα ερωτικές σχέσεις με την μπάλα, αλλά συναντιούνται πού και πού. Πού και πού. Ναι. Αριστερά, το φιλότιμο εργάτη. Κίμωνα. Τέος ταξιτζή, Λέση Λεσιού. Έτσι, ό,τι χειρότερο έχει να παρουσιάσει, ο βορειοελλαδικός χώρος στους over 30, under 35. Ναι. Εργάτης όμως. Εργάτης. Λοιπόν. Στον χώρο των στόπερ, ένα στόπερ και με λίμπερ θα παίξουμε. Θα βάλουμε τον Κουκ που αναφερθήκαμε χθες. Ο οποίος είναι αδυνατισμένος εμφανώς. Αδυνατισμένος. Αθλητής, πρώην αθλητής. Καθαρό μυαλό, πρώην αθλητής. Μπορεί να παίξει και αριστερό στόπερ, να κρατήσει την μπάλα και να βγάλουμε την μπάλα όμορφα. Και μπορεί να σηκώσει και ένα στα τρία μέτρα. Λίμπερ θα παίξω εγώ. Για ευνόητους λόγους. Εγώ. Έχω ένα φίλο που συνέχεια εγώ βρεμά. Εγώ. Απίστευτο πράγμα. Για ευνόητους λόγους. Δεν ανάγκη να το εξηγήσουμε παραπάνω. Στα χαφ έβαλα εσένα. Εμένα εξάρι. Εξάρι. Καλά έκανες. Αμυντικό χα. Και θα έχεις δεξιά σου και αριστερά σου δύο παίκτες που έχουν ερωτική σχέση με το ποδόσφαιρο. Ναι. Τον παλιό και είναι τώρα γνωστό μάνατζερ, τον Άγγελο τον Τραυλό. Ναι. Μαζί με τον Κώστα τον Οικονομίδη. Πεχτάρα. Δηλαδή ποιότητα απίστευτη στα χαφ έχουμε. Θα κάνουμε παρένθεση μετά για συνεργασία μου με Κώστα Οικονομίδη ποδοσφαιρική. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ναι. Θα βάλω δεξιά το Σωτήρη τον Κωνσταντινίδη, γνωστό γιατρό, ούτε μια συνταγή δεν ξέρει να γράφει. Εδώ το πώς έμεινε αυτό γιατρό είναι άλλο έργο ποτέ στη ζωή του. Πήγε τη σχολή. Πέρασε απ' έξω μια φορά. Συναντήθηκε εμένα εκεί, λέει και εγώ είμαι εδώ. Αυτό πάλι που το παιδί το λένε από τα 17 του γιατρό. Είναι ο γιατρό που ήρθε στον Ηρακλή στα 17 του, το 94. Γιατί το λέγανε αυτό, επειδή πέρασε σχολή. Πέρασε σχολή, ναι. Ναι, γενικώς πιστεύω ότι δεν ξέρει που είναι η ιατρική σχολή. Δεν ξέρει. Okay, εγώ θα το πω και αλλιώς. Φίλος. Ότι ήταν τόσο σπάνιο να μπει ένα ποδοσφαιριστής τότε στο πανεπιστήμιο. Που πήρε το πτυχίο πριν μπει. Ναι. Μπήκε τέλος. Το έχει το πτυχίο, να ξέρεις. Το έχει. Δεν ασχολείται όμως με αυτό. Ναι. Καθόλου. Στα 40 το έπαιζε και μπάλα βασικά. Και πριν από 6 μήνες έπαιζε. Ναι. Θα παίξουμε αριστερά διεμβολιστή τον Αλέκο τον Ζαμάνι. Τον Αλέκο τον Ζαμάνι, τον οποίο τον βάλαμε καθαρά για λόγους. Ο οποίος μας είπε το προσωνύμιό του στην Ιταλία ήταν Καβάλο Πάτσο, το τρελό άλογο. Γελάνε τα άλογα. Γελάνε τα άλογα, φύγανε. Δεν θέλουν να σκίσουν. Δεν θέλουν να φάνε. Το Δεζαμάνι το βάλαμε καθαρά για ψυχολογικούς λόγους. Δηλαδή, αν δεν τον βάζαμε, θα είχε προσωπικό πρόβλημα. Εντάξει. Για να μην νιώσει ψυχολογικό ράκος, για να μην ισοπεδωθεί, πήρε μια φανέλα βασικού. Και center for, αναντικατάστατος, ο άνθρωπος εκτέλεση, ο Παντέλας. Ο Παντέλας. Ο Παντέλας, ο οποίος μόλις τα κουμπάει την μπάλα με μια επαφή, αυτό το κράμα μεταξύ. Βαμπάστεν, Βασίλη Δημητριάδη, Κωστίκου και λίγο από. Ποιον άλλο να σε βάλω. Του βάλε το. Και Λεβαντόφσκι. Να λοιπόν, αυτή λοιπόν η εντεκάδα. Ναι. Θα η πετύχει, οποία είναι απόλυτη παραδοχή. Και θα πάρει μισό βαθμό από κάπου. Κοίτα, χειρότερα δεν πάει. Χειρότερα γίνεται. Ξεκινάμε από τα βασικά. Όχι. Δεν χάνουμε. Δεν χάνουμε. Είναι σαν ένα προπονητή που λέει αφού δεν μπορούμε να κερδίσουμε, τουλάχιστον να μην χάσουμε. Μεγάλο άντρο. Τουλάχιστον να μην χάσουμε. Είμαστε μια χαρά. Ναι.
Αυτή λοιπόν η κωμικοτραγική ομάδα που αναφέραμε προηγουμένως, η καλή κατά άλλους, θα έκανε κάποια αξιοπρόσεκτη παρουσία. Αυτή η ΑΕΚ που πήγε στη θέση μας και έπαιξε το Champions League, γελιοποίησε την Ελλάδα. Ναι. Μηδέν βαθμούς, ξεκάθαρο. Μηδέν. Και η Youth Team. Αυτοί που ήταν 8-8. Ναι. Αυτοί πώς τα παίζουν, κάθε 3 γκολ ένα. Μικρή παίζαμε. Τα 3 κόβρε πέναλτι, το παίζατε αυτό. Το παίζαμε, πώς το παίζαμε. Αυτοί τα παίζουν 3 γκολ ένα μετράει. Ναι. Γιατί τους βάζουν όλοι από 8. Ναι. Απλά στα Σταυρούπολη που τα παίζαμε κιόλας τα κόρτερ. Ωραία. Τη βγάζαμε συχνά, ρε. Θα σου πω μια μικρή ιστορία με τη συνεργασία μου με Κώστα Κολομίδη. Ναι. Παίζουμε ένα στα 7-7 εκεί πέρα. Εποχή που ο Βαγγέλης Πουλιοτρόπουλος κυνηγείται ανελέητα από τον Άγγελο Αναστασιάδη. Ο οποίος παίζει τέρμα. Εγώ λοιπόν παίζω μπροστά, με λιγότερα κιλά τότε. Εντάξει. Λιγότερα, κανένα 2-3, δεν φαντάζομαι. Όχι, όχι. Τουλάχιστον, και κόκαλο. Τουλάχιστον 15. Δηλαδή μπορεί να σε λέγανε και χαραμάδα. Όχι. Ναι, αλλά τουλάχιστον 15 πιο κάτω. Ωραία. Εγώ ξέρω ότι ο Οικονομίδης βέβαια την πάει εκεί που θέλει. Ναι, λίγο. Έχω πάει αριστερή γραμμή. Παίρνει την μπάλα. Κλείνω προς τα μέσα. Θέλω να κρατήσω τον Πουλιοτόπουλο. Εντάξει. Και σκάει μία και πάνω στην κίνηση τραβάω ένα ψαρά και πάω στο γάμα η μπάλα. Θα μ' αρέσει. Και σηκώνομαι να πανηγυρίσω και έχω από κάτω φανέλα με τη φάτσα του Αναστασιάδη και ένα φωτοστέφανο. Σηκώνω να πάω προς τα πάνω του. Ωραία. Να πανηγυρίσω στον Πουλιοτόπουλο μπροστά, ο οποίος εκείνη την εποχή είναι σε δύσκολη κατάσταση η σχέση του με τον συγκεκριμένο προπονητή. Και όπως κάνω τη φανέλα έτσι και τρέχω κατά πάνω του, θλάσσει στο δικέφαλο, ακούω ένα κρακ. Μην τα κάνεις αυτά, αυτά. Ακούω ένα κρακ, τρώω τις κατάρες, πέφτω κάτω, τρώω και το πινελίκι. Καλά να πάθεις, είχαμε τα κλασικά. Ωραία, αλλά η παλιά του Κώστα Κολομίδη. Άστομα, είναι ο μόνος παίκτης. Πιο γλυκιά δεν γίνεται. Είναι ο μόνος παίκτης Έλληνας που είπε στον Παύλο το Δερμιτζάκι όταν παίζανε εντεκάδα μαζί στον ΠΑΟΚ. Είχε την μπάλα Κώστα σαν αριστερό χαφ. Τον λένε, τον δείχνει με το χέρι. Κάνε ένα βήμα πιο μπροστά, είσαι πίσω, να διατάξω την μπάλα να πάει. Και η μπάλα έρχεται στο κεφάλι του Παύλου και τη σβήνει με στα δίχτυα. Εντάξει, τέλος πάντων. Κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Ναι. Να αναφερθούμε λίγο στην Goldbet που μας αγκαλιάζει όλους στοιχηματικά. Ναι. Νόμιμα σίγουρα υπεύθυνα. Πατήστε τα κουμπιά στην Goldbet. Έχει γκίνια αυτή την εποχή και την κερδίζουν όλοι. Παίζουν κάτι στοιχήματα στο 88, στο 89, καινούργια φαντάσματα εμφανίζονται. Νέοι μάγοι, τι να κάνουν, οχρυούν μπροστά τους αυτοί οι τρεις μετά που πήγαν τα δώρα. Παίχτης χθες έπαιξε στην Goldbet στο 90, στο 90 λεπτό, άσο την Μπενφίκα με την ΑΕΚ. Και χ την Bayern με τον Άγιαξ Bayern. Που είναι 2-3 σε εκείνο το σημείο. Και το άλλο είναι 0-0. Είναι 1-2. Μπαίνουν 3 κόρια να το πάρει. Χαλάει και ξανατοβρίσκει. Όχι, ρε. Χαλάει και ξανατοβρίσκει. Α, ναι. Βέβαια, είναι. Ναι, ναι, αγάπη μου γλυκιά. Ναι, ό,τι σε λέω. Και βρίσκει τον Άσο της Μπενφίκα με 4-33 ποσοστό. Και το χ, το οποίο γίνεται 2-3-3-3. Και με 300 ευρώ πηγαίνει στα ταμεία της Goldbet και σήμερα είναι πλουσιότερος κατά 6.000 ευρώ. Ένα ωραίο στοίχημα. Να αναφερθούμε λίγο εντάχει ότι χθες στο στοίχημα οι προβλέψεις μας πήγαν καταπληκτικά. Εσύ δικαιώθηκες με το over 3,5 του Άγιαξ. Ναι. Η Άση, Μπενφίκα και Σίτι περάσανε. Έσκετα, δεν έχει σχέση. Περάσανε. Δεν έχει καμία σχέση. Είπαμε. Άλλο με τη Βενφίκα. Ο ιστορικός του μέλλοντος δεν θα ψάξει να δει το πότε έγινε. Θα διαβάσει μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Μπενφίκα έκανα 0 και μάζεψε τη Χοφενχάιμ 2-1. Ναι. Που το γύρισε. Έτσι. Η Ρώμα δεν τα κατάφερε στο Πλέζεν. Παίχτηκε αυτό το στοίχημα, παίχτηκε πολύ. Η Ρώμα. Παίχτηκε πολύ το over. Και με 0-0 ημίχρονο είδε στην το ποδόσφαιρο. Έτσι, ποτέ μιλες ποτέ. Από το 60 μέχρι το 75 μπήκανε 3 γκολ. Μεγάλο over του 2-15. Έγινε η έκπληξη σε ένα μάτσα αδιάφορο για τη Ρεάλ. Πήγε τη ΣΕΚΑ, η οποία δεν ήξερα, το διάβασα αυτό και το αναφέρω τώρα, ότι έχει εκπληκτική παράδοση στην Ισπανία. Και φάκτο, τι είναι το στοίχημα, τι τρέλα είναι. Βρίσκει άνθρωπος no goal αυτό το match, που το no goal το παίζει ότι δεν θα βάλει goal τη ΣΕΚΑ. Αυτό είναι ηλίου φαϊνότερο. Ναι. Για ποιο λόγο το βάζει. Ναι. Και το βρίσκει ότι δεν βάζει goal η Ρεάλ. Εγώ βασανίζω το μυαλό μου, αναμοχλεύω μέσα τη μνήμη μου να βρω κάτι, ένα match τη Ρεάλ που να μην έχει σκοράρει. Ναι. Μες στην έδρα τη. Σε Champions League. Πάρα πολύ δύσκολο. Μπορεί να μην υπάρχει κιόλα. Ή κανένα 0-0. Ναι, κάτι μπορεί. Στο Άγιαξ Μπάγκερν το καλύτερο χθεσινό παιχνίδι. Ναι, πάνω κάτω. Επιθετικό κρεσέντο, ευκαιρίε σε κατέβαθε. Δηλαδή είχε και δύο κόκκινες. Είχε απ' όλα το μάτζε, φίλε. Ναι, ναι. Και ωραίο σκορ και ωραίο ποδόσφαιρο. Το, αυτό επέλεξε εγώ, αυτό έβλεπα χθες. Ναι. 3-3. Ματσά. Εγώ έχω το λεπτό προς λεπτό, ρε, φίλε, γιατί μου αρέσει να αλλάζει λίγο. Ωραία. Η Manchester United, αυτά μας τα συγχαμοσυγχάματα. Ναι, αλλά είναι. Δεν γίνεται. Έχει γίνει σάκος του box η μεγάλη United. Δεν είναι μεγάλη United. Είναι η μεγάλη Manchester United. Εγώ είμαι αντίπαλός της, αλλά είπαμε η δύναμη του αντιπάλου δείχνει το πόσο καλός είσαι και εσύ. Ναι, αγόρι μου, ποδοσφαιρικά μιλάμε. Δεν παίζουν ιστορίες μπάλα.
Δεν παίζουν ιστορίες μπάλα, φιλάβλη. Δεν στο ρόστερ της ομάδος. Αυτοί θέλουν δύο-τρεις κινήσεις διορθωτικές. Δηλαδή, ο Πογκμπά 120 εκατομμύρια δεν είναι χαφ. Τι είναι. Μετά, τι. Ένα χαφ παίζει. Όχι, δεν παίζει ένα χαφ, φίλε. Γιατί ο Ερέρα είναι λίγος. Σε σχέση για United, ναι. Όχι, είναι καλή ομάδα. Όταν εγώ έχω τον Σκόλς και τον Μπέκαμπ, φίλε, και τον Κίγκς και όλους αυτούς. Τώρα, αυτοί εδώ είναι γατιά. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι δεν έχει βρει το κλειδί της ομάδος αυτός ο τέος number one, αυτός ο Μωρίνιο. Τέλος πάντων. Η Duke Boys έκανε την έκπληξη της ημέρας κερδίζοντας τη Γιουβέντους με 2-1. Το χαμός είχαμε που αν έβαζε τον γκολ στο τέλος, ο Ρονάλντο μας ακάτεψε. Αν γινόταν, γιατί στα live βγάζαμε λεφτά συνεχώς χθες, τα live ήταν κουτί. Αν έκανε και το 2-2 η Γιουβέντους, το κοντέρ θα έγραφε πάρα πολλά. Τέλος πάντων, το αν δεν γίνεται όμως τίποτα. Πέτυχε την παρά τον γκολ και σηκώθηκε στις μύτες. Ο Ρονάλτο που αν δεν κουνιόταν θα μετρούσε. Για το offside θα γίνονταν 2-2 και μετά πήγαν πίσω τον κόλ. Η ουσία είναι ότι έμεινε το 2-1 και η Young Boys έκανε μια τεράστια νίκη για την ιστορία της γενικότερα. Και το χιονοθύελα το μάτς, η Σαχτάρ Ντόνετσκ με τη Λιόν έμεινε στο 1-1. Ένα παιχνίδι που έμεινε ρίξει 5-5, ξέρω. Ματσάρα. Ναι. Ματσάρα, γιατί κάθεσα και είδα τη φάση, γι' αυτό λέω ματσάρα. Τι ωραία περάσαμε στον Ντόνετσκ, θυμάσαι. Και, μαγικά ήταν. Τι και είχαμε πάει δύο φορές σε 15 μέρες. Ναι, ναι. Γιατί παίξαμε και με τις δύο ομάδες. Τι ωραία, ξαναπάω με τη Metalwork. Και με, αρχικά, και με τη Σαχτάρ στη συνέχεια. Με τη Σαχτάρ την οποία είχαμε χάσει 1-0, με ένα πέναλτι. Ναι, να είχαμε να λέγαμε. Παγωνιά. Χασιώτης, ναι. Πώς το λέγανε το. Μπραντάο. Μπραντάο μας το πέναλτι. Μπραντάο όταν ήταν ποδοσφαιριστής, όχι μετά που δεν ήταν ποδοσφαιριστής. Πήρε Μπραντάο, πέρασε και πέρα, το Λεβαδιακό. Το Λεβαδιακό. Τώρα, ναι. Πάμε πέρα. Τότε ήταν μέσα στους 10 καλύτερους φόρ του πλανήτη. Τότε. Είπαμε, στη ζωή υπάρχει η ακμή και η παρακμή. Βέβαια. Το πάνω και το κάτω. Γι' αυτό πρέπει να δημιουργήσει εσύ τη συνέχεια σου. Όταν έρθει η παρακμή, να έχει τον τύπο που θα τον έχει βελτιωμένη έκδοσή σου, φίλε. Mm. Σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα λοιπόν, για να κάνουμε, έχουμε Europa Link, έχουμε το μεγάλο ΠΑΟΚ. Έτσι, τον ΠΑΟΚ της καρδιάς μας. Ναι. Ευελπιστούμε όλοι ότι εμείς θα κάνουμε την νίκη που πρέπει. Δεν θα μου κάνεις μια παρένθεση για τους κοντούς που μου έλεγες. Τώρα και, ναι, τώρα, και να πιάσουμε μετά το Europa. Ναι. Να ανοίξουμε λίγο μια γλυκιά παρένθεση γλυκιά για τους κοντούς. Ναι. Οι κοντοί λοιπόν, ναι, οι οποίοι βγαίνουν και μιλάνε δεξιά και αριστερά, ναι, οι κοντοί με τα προβλήματά τους. Ευχή και ευχή δική μου είναι. Πολύ κοντή τώρα μιλάμε, δεν μιλάμε τώρα για. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι, αν ήταν νάνοι, θα ήταν ψηλοί. Ναι. Ψηλοί νάνοι. Ναι, με ήττα. Ψηλοί νάνοι. Αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν και τρέχουν παντού, έχουν άποψη παντός επιστητού, ναι, κάνουν και κρίσεις. Ναι. Χαρακτηρίζουν ανθρώπους. Ναι. Με διάφορα κοσμητικά επίθετα. Ναι. Κοντή. Κοντή. Ναι. Ακούστε λίγο. Κατεβάστε τους καθρέφτες στα σπίτια σας. Γιατί ξέρουμε ότι δημιουργείται ψυχολογικό πρόβλημα. Δεν φταίτε εσείς, φταίει ο εργολάβος που βάζει τους καθρέφτες σε μέσο ύψος. Πάτε εσείς το πρωί να πληθείτε, βλέπετε ότι δεν το βλέπετε τον καθρέφτη, είναι πιο ψηλά από εσάς γιατί είστε νάνοι, και πατάτε στις μύτες. Ναι. Δεν φταίτε. Αμέσως όμως ψυχολογικό πρόβλημα. Ναι, φίλε, γιατί να συμβαίνει αυτό. Και γιατί να είμαι εγώ έτσι και γιατί να. Κάτσε να με μίξω τώρα σένα. Στο Σταύρο, στο Σταύρο. Στο Βασιλιά, στο Βασιλιά. Στον ναι, Αντιβασιλέα, στον Αντιβασιλέα. Ναι. Στον Υπηκό, στον Υπηκό. Ναι. Και αμέσως θέλουμε να είστε σοβαροί. Αγελάει μαζί σας ο κόσμος πολύ καιρό, πολύ καιρός. Ναι. Πάτε δεξιά και αριστερά. Ναι. Ξέρετε ποιον φωτογραφίζουμε τώρα. Δεν είναι ανάγκη να λέμε ονόματα. Ναι. Έτσι. Και το λέγαν και οι Olympians παλιά. Ναι. Να εστιάσουμε σε ένα όνομα. Πίσω από τις λέξεις κρύβεται. Κρύβεται, ναι, κρύβεται. Πίσω από τις λέξεις όμως. Πίσω από τις λέξεις. Λοιπόν, κλείνουμε η παρένθεση για τους κοντούς. Θέλαμε λίγο να φύγουμε. Δεν καταφέραμε να έχουμε τον Αχιλλέα σήμερα να μας κάνει. Ο οποίος θα μας θυμίσει αύριο με την παρουσία του τηλεφωνική μίλησα. Ναι, μου λέει, θα με πάρει τηλέφωνο και θα μιλήσουμε. Το λέω, Αχιλλέα, θα μιλήσουμε και εμείς. Γιατί λέει, πότε δεν σε άφησα να μιλήσει. Ακούς και το λέω, άλλαξε τον τόνο στο πότε. Αν αλλάξει τον τόνο στο πότε, θα βρεθούμε στο ποτέ. Οπότε αύριο παραγγέλνουμε από τώρα Αχιλλέα Μπέο και συζήτηση επί παντός επιστητού. Ποδοσφαιράνθρωπος 100%. Ο Βόλος στα χέρια του και η Δημαρχία οργιάζει. Πρώτος είναι. Δεν υπάρχει, άστο. Γνώστης που δεν υπάρχει στον ελλαδικό χώρο. Σε όλες τις ομάδες του είχε εξαιρετική επιτυχία. Πες μου κάπου πήγε και απέτυχε. Εν αντιθέσει με τον άλλο τον Κοντό που έχει πάει σε 18 ομάδες και γελάνε όλοι και όλοι είναι ανάποδά του και αντίθετα. Καθέστη. Ναι. Ο καθέστη. Κλείνουμε το κομμάτι του καθέστη. Επανερχόμαστε στον ΠΑΟΚ. Ναι. Θα ξαναρθούμε στον Κοντό σε κάποια στιγμή. Ναι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν σήμερα θεωρώ ότι θα επιτελέσει το έργο, αυτό πρέπει να κάνει, θα κερδίσει σε μια γεμάτη τούμπα. Έχει πέσει το ποσοστό αρκετά. Ναι. Το μάτς για μας εγώ θεωρώ ότι είναι καθοριστικό και κομβικό, γιατί πρέπει ο ΠΑΟΚ να κινείται και στις τρεις διοργανώσεις. Ναι. Δεν μας αρκεί μόνο το φετινό double που αυτός είναι ο στόχος. Έτσι. Θέλουμε να περπατήσουμε και στο Europa Link, γιατί τις έχουμε αυτές τις δυνατότητες. Και τι αισιοδοξούμε απλώς να γίνει σήμερα, να κερδίσει ο ΠΑΟΚ την Μπάτε Μπορίσοφ, την οποία την έχει φιλοδορήσει με 4 τέρματα στη Λευκοβοσία. Και, και η μεγάλη Τσέλσι να κερδίσει την ομάδα
που δεν υπάρχει στο ποδοσφαιρικό χάρτη. Και μας κέρδισε δύο φορές. Και μας... Ναι, αμέσως. Αυτή είναι η λεπτομέρεια. Ναι. Γιατί η βαθμολογία. Που την εμφανίσαμε εμείς στο ποδοσφαιρικό χάρτη. Μπράβο, λοιπόν. Ναι. Η Chelsea λοιπόν το 15 βαθμών, να τους κάνει 18. Για να κάνει το απόλυτο, γιατί Chelsea είσαι. Είσαι νούμερο 1. Πάτε, Βίντι και ΠΑΟΚ να ισοβαθμίσουν στους 6 βαθμούς. Ναι. Μόλις γίνει αυτό, εμείς είμαστε στην επόμενη φάση. Ακριβώς. Αυτό. Σήμερα έχει σειρά από ματς στο Europa League. Έχεις μελετήσει. Γίνεται χαλασμός. Έκανα μελέτη. Έκανα μελέτη. Δεν έκανα και εγώ μελέτη. Ναι. Για πες με εσύ που έχεις κατασταλάξει. Θέλεις να περνάμε τα μάτς έτσι. Έχει 24 μάτς σήμερα. Τα 12 ξεκινάνε στις 8 παρα 5. Ένα εκ των οποίων είναι και ο ΠΑΟΚ. Και τα υπόλοιπα 12 ξεκινάνε στις 10 το βράδυ. Τα καθαρά σημεία που έχω είναι το Σλάβια Πράγας Ζενίτ, Άσος. Το οποίο δεν δίνεται και πολύ ψηλά γιατί είναι ενδιαφερόμενος με παντελώς αδιάφορο. Εντάξει, αλλά είναι η Σλάβια Πράγας που δεν είναι τσαπάς και είναι η Ζενίτ που είναι σε διακοπή και έχει περάσει πρώτη. Εντάξει, θα πάω με τον Άσο. Η Ζενίτ των 11 βαθμών, η Σλάβια των 7, Κοπενχάγη 5 και Μπορντό 4. Ναι. Αυτός λοιπόν, είναι ο όμιλος. Η Σλάβια κερδίζει, περνάει. Δεν κερδίζει, μπλέκει. Και καλό ποσοστό. Και καλό ποσοστό. Ωραία. Βιγερεάλ Σπάρτακ Μόσχας, θέλει νίκη Βιγερεάλ. Ναι. Η Σπαρτάκ την έχουμε δει. Γιατί η Βιγιαρεάλ έχει 7 βαθμούς. Ναι. Η Ραπίντ Βιέννης έχει και αυτή 7. Είναι ο πιο όμιλος που όλοι έχουν ελπίδες. Και στην τελευταία αγωνιστική. Ναι. Η Ρέτζερς έχει 6 και η Σπαρτάκ Μόσχας 5. Ναι. Όλοι είναι μέσα στο κόλπο. Όλοι. Εδώ λοιπόν, όταν η Βιγιαρεάλ παίζει με τη Σπαρτάκ εντός έδρας, θα πάμε με τον Ισπανό, ο οποίος σε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ανώτερο ποδόσφαιρο. Ανώτερο το ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν είναι για καμιά καυτή έδρα. Όχι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, όχι, με ρωτήσαν δύο γυαλιάδες στο γήπεδο δεν... με ποιον παίζουμε σήμερα. Όταν παίζαμε με Βιγιαρεάλ, πάω. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι τέτοιο κλίμα, φαντάσου. Μην φανταστείτε ρε, ότι θα μπείτε σε κανένα μπομπονέρα, σε καμιά τούμπα. Όχι. Μπομπονέρα, ούτε την πρωτοχρονιά. Αυτή ναι. Μπομπονέ. Ναι, 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 τίποτα. Ωραία, θα πάρουμε τη Βιγιαρεάλ λοιπόν. Μπεσίκτας Μάλμε, θα πάμε με τα αδέρφια μας τους Τούρκους που το έχουν ανάγκη και αυτοί το παιχνίδι για να περάσουν στην επόμενη φάση. Πέρατε στην ενδιαφερόμενη μάλλον. Να πούμε λίγο την βαθμολογία εδώ. Η Γκένγκ έχει 8 βαθμούς, η Μπεσίκτας 7, η Μάλμε 6 και η Σάσπορκ 5. Εδώ λοιπόν πιθανότατα θα κερδίσει η ομάδα που πάει για δύο αποτελέσματα και είναι γηπεδούχος. Και σαφώς η Μπεσίκτας θεωρώ ότι είναι πολύ ανώτερη από την. Δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Καμία τουρκική είναι η αλήθεια. Έχουν κάποια θέματα. Δεν ξέρω τι πάθαν φέτος όλοι. Αλλά γενικά θα πάω με την Μπεσίκτας. Γκένκ Σάλσπορκ στον ίδιο όμιλο. Όχι, δεν είναι στον ίδιο όμιλο. Λάθος κάνω. Η Γκένκ είναι ενδιαφερόμενη. Γκένκ Μπεσίκτας, αυτό καλά λες. Γκένκ Μπεσίκτας. Μάλμε και Σάλσπορκ. Ναι, ναι, ναι. Ενδιαφερόμενη με ομάδα που είναι τελευταία και έχει μικρές ελπίδες. Αλλά η Γκένκ η ποιοτική της διαφορά είναι πολύ ανώτερο. Ωραίο όβερ είναι αυτό. Η Γκένκ σκοράρει ακατάπαυστα. Ναι, και μαζί είναι σου, και καλή ομάδα, είναι ποιοτική ομάδα. Μαζί σου, απλά το πάμε για το αποτέλεσμα. Το πώς θα έρθει το αποτέλεσμα είναι, μου είπε σημεία. Και η Σεβίλη βέβαια με την Κράσνονταρ, αδιάφορη Κράσνονταρ έχει περάσει, σαν πρώτη νομίζω. Η Σεβίλη είναι ομάδα του Europa. Εντάξει. Η Σεβίλη έχει κάνει 3 κατακτήσεις του Europa. Ναι, αυτό λέω, είναι ομάδα του Europa. Άρα και αυτό είναι ένα καθαρό σημείο. Έχουμε δηλαδή 5 καθαρά σημεία, λέω εγώ. Ναι, η γνώμη σου. Τώρα εσείς που τον ακούτε, έτσι, ο Σταύρος σήμερα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Σήμερα πιστέψτε τον. Τον βλέπω ότι μίλησε με πνεύμα λογικής. Δεν αρχίζει αυτά τα κινεζογαλλικά. Θα ξυπνήσει ο ένας, θα έρθει το χ και η μαμά του αλουνού, κάτι βλέπω από πίσω. Όλα τα λέει τέλεια. Εγώ λέω ότι δεν μπορεί να βγουν και σήμερα τα 5. Σήμερα συμπορεύομαι με την άποψή του. Εννοείται, θα τα πάω και θα κάνω τη σαλάτα του. Θα κάνω το φαγητό του. Ναι. Σιγά μην ήξερε ζεστά από ποια θα βγούνε. Και αν ήξερε, θα σου εδώ στο μικρόφωνο. Θα ήσουν τώρα στο Μονακό στη βίλα σου και θα κοιτούσε. Και θα ήσουν σαν το Ξέρξη πάνω στο όρο σε γάλεο και θα απολάμβανε τη θαυμαχία τη Σαλαμίνα. Υπάρχει και εκείνο ο γαλλικό δελτίο μου. Ναι, δεν με αποθόρησε αυτό. Ξέρξη, είπα όρο σε γάλεο. Όρο σε γάλεο λέμε, όχι το εγάλεο η ομάδα. Τα γάλια. Η μισή που ήταν μπερδεμένη. Όχι στο μαύρο θαλασσίτη απ' έξω, στη λεωφόρο Καβάλα. Συναμαχία τη Σαλαμίνα, το οποίο έχει υποθεί, τι είχε πει ο Θεμιστοκλή. Στους Έλληνες, είχε πει στον Ευρυβιάδη, αρχηγό των Σπαρτιατών, πάταξον μεν, άκουσον δε. Κάνει τη βλακία σου, αλλά άκου πρώτα. Γιατί άκου λίγο και εμένα, γιατί είσαι ψιλογελίος από τη Σπάρτη. Εγώ είμαι Αθηναίος. Έτσι, εκεί την Σπάρτη Χίβα, οι μεγάλες. Καράβλαχοι, ναι. Θα τους αντιμετωπίσουμε εδώ τους Πέρσες. Στη Σαλαμίνα που είναι στενά, να έρχονται λίγοι και να καθαρίζονται. Όχι ανοιχτά, να ξεφτυλιστούμε. Να μας γίνουν τα εξτρέμ και να μην ξεφτυλιστούμε.
Δηλαδή ο Μιλτιάδης είναι τι έκανε, βλάκα στη Μαραθώνα. Έτσι. Ωραία. Άφησε τον άξονα άδειο. Και έγινε η μπουκή από την δεξιά και αριστερά. Από τότε οι υπεραριθμίες δουλεύανε. Έτσι, μπράβο. Οι υπεραριθμίες. Η πρώτη υπεραριθμία της ιστορίας, αυτό που φορτώνουν την πλευρά, είναι του Μιλτιάδη στο Μαραθώνα. Και μετά ήρθε ο Αλέξανδρος και τα ξύψωσε όλα. Άστο, Αλέξανδρος. Έγινε σκούπα πήγε... γενική, ο στρατηγός των στρατηγών. Ναι. Εκεί ήταν το άλλο. Το αποθητικό. Πήγαινε να πλησιάσει, έβγαινε σε 6 μέτρα, άντε γεια. Τα ναι, τα φιλιά. Τα άντε, λέμε. Τι ωραία που δηλαδή, ωραία, ο άλλος σκότωνε και δεν ήξερε αν σκότωσε άντρα ή γυναίκα. Ναι, μακριά, αυτό μακριά. Μετά, μακριά. Αν είχε καμιά μοιοπία, άστο φίλε. Ναι. Πάμε τώρα στο κινέζικο που έχω παίξει. Ναι, αυτά τα 4, ναι. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ναι, 4, 5, 6. Ναι, ναι. Ναι, 4, 5, 6. Ποτέ δεν το έχει βγάλει αυτό, σημειώστε το. Και αν μία φορά το βγάλει. Τα χείλη δεν τα βγάλει. Ναι. Τα χαστήρι. Μία φορά το 1821. Ναι. Ήταν αμέσως μία μέρα μετά το πρωτόκολλο της Πετρούπολης. 1826. Για το ξεκάθαρο θα παίξουν λίγο ανοιχτά και οι δύο. Over 9. Όχι. Άσος και over 3,5. Το καλό είναι όμως ότι αυτά που λέει, το βλέπω ότι τα έχει πατημένα ήδη με στην Goldbet. Είναι θειασότης της εταιρείας, ένθευμος υποστηρικτής της, έτσι, και τα στηρίζει, τα βάζει. Ναι. Εγώ χαίρομαι με ανθρώπους, όχι που λένε στα καφενεία όχι, ή στα μπαράκια, τα παίζουν. Ναι, ό,τι λέω το όχι παίζω. Να πω κι εγώ κάτι, όχι να μην πεις τίποτα. Ναι. Φαντάζεσαι, είδες τώρα αυτό που λέω να μην πεις τίποτα. Με τις μηνύσεις που γίνονται χαμός, κάποτε ξέρεις όλοι οι μήνυοι είναι τους άλλους. Γίνονται ο χαλασμός. Ναι. Αλληλομηνύσεις και εγώ θα το μηνύσω και το ένα. Τώρα μόλις έχουν βάλει τη μήνυση 100 ευρώ, σταμάτησαν όλα. Όλα, όλα. Ακούς. Και εντάξει, καλό παιδί είναι και δεν ήθελε βγαίνει να το κάνει. Και το παράβολο είναι και παραπάνω βγαίνει. Είναι 500 μίνιμουμ και αν έχεις φίλο δικηγόρο. Να πω μια ιστοριούλα εντάχει. Ναι, με ένα φίλο μας. Με όλες αυτιά. Με ένα φίλο μας αστυνομικό, πολύ ωραία. Ήμασταν κάπου σε ένα μαγαζί και περνούσαμε πολύ ωραία και διασκεδάζαμε. Και αυτός έπρεπε να πάει γιατί ήταν αξιωματικός υπηρεσίας. Ναι. Να πάει στην δουλειά του. Πάει τέλος πάντων στη δουλειά, δεν θέλω να φύγω αυτή την ώρα να περνάμε καλά. Υπήρχε διάθεση, υπήρχε. Ωραίο κλίμα. Τέλος πάντων πηγαίνει εκεί, θέλει να τελειώσει και να επανέλθει. Ναι. Και έρχονται δύο κοπέλες, οι οποίες είχαν μαλώσει, ξέρεις, τα ρούχα τα βάλαν πιο κάτω, όχι πιο εδώ. Ναι, γυναίκες τέλος πάντων. Ναι. Θα την κάνω μήνυση, αυτός προσπαθεί να αποφύγει τη μήνυση. Ναι. Να αποφύγει τη μήνυση για να τελειώνει η δουλειά. Άστο με κορίτσιο. Αν άμα ξεκινήσουν και γράφουν, ξέρεις, είναι πολύ αναλυτικά. Άστε. Ξεκινάει, γράφει και μόλις φτάνει στα μισά, έχει γράψει ο άνθρωπος 40 λεπτά αναλυτικά, έγινε στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 8 παρατέταρτο και ενώ καθό. Ναι. Τι λέει, τελικά λέει δεν θα κάνω μήνυση. Ακούω σε να έχει γράψει. Την κοιτάει, αμέσως αλλάζει το μυαλό του και γυρνάει με ένα βλοσιρό ύφος και λέει: άκου να σε πω, κοπέλα μου, εδώ δεν είναι κομμωτήριο. Παρταλιός. Ακούς. Όχι, θα την κάνεις μήνυση, λέει. Όχι, τελειώσαμε και από εδώ και από εκεί. Και έχει δίκιο. Ναι, με βάζεις τώρα να πούμε. Δηλαδή, τι έχουμε πει στη ζωή, τι θα φοβόμαστε, μόνο τους αγανακτισμένους. Φοβού τους αγανακτισμένους. Κατά το φοβού τους δαναούς και εδώ αφαίροντες. Δεν είναι και πολύ τσακάλι, γιατί είμαι εγώ αξιωματικό υπηρεσία. Θα σε βάλω να βγάζει ένα τηλέφωνο να πει: έχουμε ένα θέμα σε αυτή την τέτοια. Σου πει και θα κάνω τη σκασιά μου. Όχι, όχι. Ναι, δηλαδή έτσι πάνε αυτά. Τσακάλι ναι. Μεγάλο, ήταν και είναι στο χώρο. Ναι. Ωραία, είπαμε λοιπόν. Η μία πατσαβουριά που παίζω. Όχι, πάμε πάνω δύο διάλειμμα. Α, πήγαμε και πότε περνάει ο χρόνο. Περνάει ο χρόνο μαζί μου, ρε φίλε. Τι, για έτσι, πάμε λοιπόν διαλυματάκι. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε με παρέμβαση έξαξη λόγου. Τι έγινε όλα καλά, φίλε. Εντάξει. Για συνέχισε σταυράκι μου τη δεύτερη επιλογή σου από το 4-5-6. Ο Ολυμπιακός Μίλαν θεωρώ θα ανοίξει. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάει σε σετ παιχνίδι που θα ανοίξει 2-0. Θα πάρει ρίσκα, δεν το έχει δηλαδή το σετ. Μα θέλει κιόλας να κάνει γιατί δεν το κάνει κανένα άλλο αποτέλεσμα. Ναι, το over είναι καλοπληρωμένο. Στα 2 φράγκα κοτάκι κινείται. 2-10. Ναι. 2-10 και γκολμπέτ. Σέλτικ Σάλσμπουργκ. Η Σάλσμπουργκ θα παίξει για τη Λειψία, να ξέρεις. Είναι κοινή εταιρεία. Η Red Bull τις έχει και τις δύο. Έχει κοινή εταιρεία, αλλά είδες πώς παίξανε στο περασμένο αγωνιστικό. Μπορούσαν να κάνουν μαγικό και να περάσουν και οι δύο και κέρδισε. Δεν είναι, παίζουν. Αυτό τους έχουν στο πέναλτι. Αλλά θα παίξει σήμερα, δεν θα τα αφήσει. Ωραία. Εγώ θεωρώ ότι το Σέλτικ Σάλσμπουργκ θα ανοίξει και θα πάει στο σύν 3,5. Και είναι πολύ καλό το ποσοστό, δηλαδή είναι πάνω από 3 φράγκα κινείται. Οι Βούλγαροι είναι αδιάφοροι και παίζουν με τη Ζυρίχη. Η Λουτογκόβιτς. Ναι. Η οποία έμεινε τελευταία στο βιβλίο. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι όταν οι Βούλγαροι είναι τελευταίοι, το over 3,5 είναι ένα σημείο το οποίο με κάποιον τρόπο θα βγει. Έχει λογική. Έχουμε εμπιστοσύνη. Ντούτελανς Μπέτις. Η Ντούτελανς τι κοινό έχει με την ΑΕΚ. 0 βαθμούς. 0 βαθμούς. Σταθερή και η Ντούτελανς. Σταθερή. Ναι. Ναι. Εδώ θα παίξω την Μπέτις που είναι υπερομάδα μπροστά στην Ντούτελανς με μείον ένα χάντικαπ. Η Μπέτις έχει κάνει εκπληκτικά βήματα προόδου. Παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, είναι εξαιρετικά ποιοτική και μπαίνει στην καρδιά μου σε ομάδες συμπάθειας να τη βλέπεις. Χαίρεσαι να τη βλέπεις. Όπως παλαιότερα βλέπαμε την Εθνική Ολλανδία και μας άρεσε. Όχι, παλαιότερα με την Μπέτις. Όταν μπαίνει και ο Χουάκιν και παίζει ακόμα, ρε φίλε. Α, σε πολύ καλό παίκτη. Τεχτάρα, ρε φίλε. Ε, φίλε το λατρεύω, ρε φίλε. Το λατρεύω.
Δεν υπάρχει. Παντού έκανε καριέρα. Ναι. Ξεκίνησε από την Πέτης, πήγε στη Ρεάλ, πήγε στη Φιωρεντίνα. Γύρισε. Και τραυματισμούς, φίλε, άμα δεν είχε. Ξέρεις τι θα έκανε. Απίστευτη παιχτούρα. Ιδραυλικός. Πρώτον δεν έχει χάσει ακόμα και την ταχύτητά του, ακόμα την έχει. Μπορεί να μην την έχει στο 100%, αλλά την έχει στο 85%. Δεν τα βλέπεις ότι τα κάνω όλα σωστά. Κάνει όλα σωστά. Είναι, πρώτον είναι τακτικά άριστος. Και διαβάζει το παιχνίδι, δηλαδή είναι απίστευτος. Θα παίξω μείον ένα την Μπέτης λοιπόν σε ένα ποσοστό που πάει πάνω από τον 80. Ναι, πάει, ένα 86. Ναι, ωραία. Και θα κλείσω με τη Sporting του Ντόστ, η οποία παίζει με την Βάσκ, με μία με 14 σύμφωνα. Η Βόσκλα Πόλταβα. Πόλταβα, ναι. Ωραία. Θα πάρω το πολύ υψηλό. Μα αφήνεις καιρό τα δύσκολα, έτσι, τα άμα και τα μό, θα σε σπάσω το κεφάλι. Τώρα το κατάλαβα, τώρα φάγομαι. Υπόγεια διαδρομή. Ξεκινάω πόλεμο με το Σταύρο εδώ αυτή την ώρα. Τώρα καινούργια ήταν, τώρα τον έβγαλα. Πω. Εμένα θα με έχεις δίπλα σου, όχι απέναντί σου. Πώς συνέχισε. Το έφαγε το φάγω. Ναι, ναι, το έφαγα. Ναι. Αμάστε το κατάλληλο. Το over τη σύμπηση, ωραία. Είναι στο 2,40 φεύγα, κάπου εκεί. Πού σου είναι, βλέπω κιόλα. Εγώ είναι φίλοι ψηλά. Μου και φίλες, γιατί έχουμε και πολλές γυναίκες που παρακολουθούν την εκπομπή, ναι. Γιατί έχουν μπει στο χώρο του τζόγου, ναι. Αγάπησαν την Κολμπέτ, ναι. Την έβαλαν στην καρδιά τους, ναι. Τα πατάνε, και έχουν πεντά ευρώ, δύο ευρώ. Έχεις κάνει δουλειά σε αυτό ναι. το πράγμα. Ναι, αναφίβολα. Εγώ σήμερα έχω παίξει μία τριαδίτσα από αυτά τα 24 μάτς, μετά από μελέτη που έκανα τα χαράματα. Όταν... Να πω ότι κλείνω σε ΠΑΟ και Τσέλσι σημείο το οποίο είναι δελτίο που είναι από Δευτέρα, εντάξει. Το έχω παίξει, δεν το έχω αφήσει. Εγώ λοιπόν σήμερα τα χαράματα και ενώ το πρωί με τραυμάτισε το ψυχισμό μου. Οι Golden State Warriors, οι οποίοι κατάφεραν να χάσουν 23 πόντους στο NBA. Χωρίς το Λέναρντ του Ρόντο, ναι. Ναι, δεν γίνεται αυτό ποτέ. Δεν γίνεται. Αλλά είπαμε αυτό. Εκτός από το προηγούμενο βράδυ, περάσαν οι cheerleaders στον Τορόντο από το. Αυτή είναι η γοητεία του στοιχήματος. Ναι. Αυτά που λέμε δεν γίνονται, γίνονται τελικά. Ναι. Πώς δεν γίνονται λοιπόν, αφού γίνονται. Ναι. Αυτό ήταν η ρητορική ερώτηση. Εγώ έχω τον Ολυμπιακό over 2,5, κλασικό over. Συμφωνώ λοιπόν με εσένα αυτό το κομμάτι. Τον ΠΑΟΚ άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Και την Τσέλσι απλό διπλό. Ναι. Αυτό είναι το στοίχημά μου. Έτσι. Είναι ένα ποσοστό του 6,5. Το πάτησα 200 ευρωβλάκια. Έτσι, και για προσδοκώ. Καρτερό, όπως κάνει και ο Μάκης Χρυστοδουλόπουλος στο τραγούδι του. Δες καρτερό... το 3-0 του Ολυμπιακού θα σφίξεις την κλωθιά σου. Ναι. Γιατί είναι άλλο το στοίχημα και άλλο το πραγματικό μίσος που μπορεί να έχουμε για μία ομάδα. Τα ζωγραφισμένα χαρτιά που είναι τα χρήματα μπορεί να μην τα αγαπάμε. Είναι όμως αναγκαίο κακό. Ναι. Δεν γίνεται χωρίς αυτά να κινηθούμε στην καθημερινότητά μας. Ναι. Μακάρι να έβγαιναν μια κάρτα και όλοι να πηγαίναν να υπήρχε αγροτική κοινωνία. Να πηγαίναμε εμείς, τι χάρισμα έχεις εσύ, ξέρεις να μιλάς πολύ ωραία. Πηγαίνεις, μιλάς κάπου πολύ ωραία, περνάνε πολύ καλά 5 άτομα και τρως και πίνεις δωρεάν. Mm-hmm. Ας υποθέσουμε. Ναι. Για την ώρα που τους προσφέρεις. Ο άλλος τι χάρισμα έχει, είναι γιατρός. Κάνει καλά τον ασθενή, αγροτική κοινωνία. Και ο άλλος τον φέρνει ντομάτες, κασέρια και αυγά. Ναι. Λέμε τώρα. Δεν υπάρχουν όμως αυτά. Υπάρχουν, εδώ τι υπάρχουν, τα δολάρια και τα ευρωλάκια. Που όλη τη μέρα αυτό γίνεται. Ένα ατελείωτο ευρωκυνήγι. Ευρωκυνήγι. Κλείνουμε την παρένθεση με τότε και να πάμε. Σήμερα έχουμε και Γιουρολίγκα. Ωραία ματσάκια στο μπάσκετ. Mm. Ναι, Γιουρολίγκα, εγώ την έχουμε στη ζωή μου. Mm. Έτσι. Μια Γιουρολίγκα στην οποία η Φενέρ προηγείται με 20 βαθμούς σε 11 αγώνες. Η Ρεάλ έχει 18, η Τσεσεκά έχει 18. Έτσι. Και έχουμε το εξής ματς. Τα εξής μάτς, συγγνώμη, μια πεντάδα αγώνων. Ο Ολυμπιακός παίζει με την ΕΦΕΣ. Ένας Ολυμπιακός του 1.36. Πώς το βλέπεις αυτό, θέλω την άποψή σου λίγο. Και εγώ άσου το βλέπω. Θα το πατήσω αυτό. Δεν το έχω παίξει ακόμα το στοίχημα. Το πατήσω. Και παίζει η Μακάμπη του Σφερόπουλου, αυτό είναι ωραίο σημείο, με την Μπασκόνια στις 9.05 με 1.84 τον άσο. Διπλό θα παίξω. Θα παίξει διπλό. Εγώ θα παίξω Μακάμπη. Δεν έχει τίποτα. Εντάξει, εγώ θα είναι παίξω. Ωραία, μου, γι' αυτό ο Βολτέρος είπε τότε κατά το γαλλικό διαφωτισμό: δεν συμφωνώ ούτε με μια λέξη από όσα λες, αλλά θα υπερασπίζομαι και με το τίμημα της ζωής μου το δικαίωμά σου να λες. Θα προτιμήσω να μην το παίξω αυτό το παιχνίδι για την ακρίβεια. Σε τρώω τώρα. Εντάξει, άλλο φάγωμα τώρα, σε ένα λεπτό. Ναι, αλλά δεν. Σαν τον κοντό που αναφέραμε τον Ιωάννη τον Μιλτσανίδη με τα φλιφλάκ, τα φωτοβολίδα είσαι. Να σου πω κάτι. Δεν μιλάμε για τον Ιωάννη, έτσι μην πάει το μυαλό σου αλλού. Ναι. Δεν έχω εμπιστοσύνη τη Μακάμπη καθόλου. Έχει το ισπανικό το ντέρμπι, παίζει η Ρεάλ με την Μπαρτσελόνα και το over 163,5 το έχει στο 1,73 που νομίζω είναι ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό. Εγώ γιατί θα πάω στο handicap που δίνει στην Μπαρτσελόνα στο συν 7,5 να χάσει κάτω από 8 δηλαδή. Στην ντέρμπι θα είναι, μεγάλο θα είναι, αλλά ναι. Δεν ξέρω, η Ρεάλ φίλε είναι αναμφίβολα μια μισή σκάλα πάνω από την Μπαρτσελόνα. Ναι, αλλά είναι Ρεάλ Μπαρτσελόνα φίλε. Ναι.
Απλώς θέλουμε να πούμε στους παίκτες του στοιχήματος ότι εκτός από τα Europa League, εκτός από τις Euroleague, την Euroleague σήμερα, έτσι, υπάρχουν. Μπορείτε να παίξετε και τα σκυλιά σας, μπορείτε να παίξετε και το ποιος θα ξυπνήσει πρώτος, μπορείτε να παίξετε και Ασία. Τώρα πρωί παιχτήκανε κινέζικο μπάσκετ. Μου παίξανε κινέζικο μπάσκετ, γυναικείο, δεύτερη κατηγορία. Φαντάζομαι τώρα ο άνθρωπος που το έπαιξε αυτό, τι αγανάκτησε εκεί μέσα του. Πόσα προβλήματα. Δηλαδή, όταν παίζει κινέζικο μπάσκετ δεύτερη κατηγορία, δύο είναι τα τεινά. Δεν υπάρχει. Γυναικείο, ναι. Ή είσαι πάρα πολύ καλά, ή είσαι πάρα πολύ χάλια, έτσι, ή είσαι μέσα στη φυλακή. Το τρίτο βάζω και το. Ναι, και λες δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ή πλησιάζει επικίνδυνο. Ναι, και λες δεν υπάρχει. Ναι. Τι Σάββατο, τι Κυριακή πρωί. Αυτά τα γνωστά που λέμε. Ωραία. Εδώ λοιπόν θα κυνηγήσουμε. Η εντεκάδα να πούμε, αυτή που αναφέραμε στην αρχή, ναι, έτσι, θα μαζευτεί στο ξενοδοχείο. Και εννοείται στο ξενοδοχείο του Προέδρου, γιατί θα πάμε πρώτα από την Ιβάν Σαββίδη την οδό. Ναι. Εκεί θα μαζευτούμε. Την ναι. Τέος Κλεάνθους. Ναι. Θα μαζευτεί η εντεκάδα και θα πάμε Μακεδονία Παλάς. Ναι. Έτσι. Εκεί θα μείνουμε. Και θα αντιμετωπίσουμε. Θα μείνουμε μια εβδομάδα στο ξενοδοχείο, έτσι. Έτσι. Ανέτεια. Και επιτρέπονται όλα, ε. Να φεύγετε, να έρχεστε. Προπονητή δεν είπαμε για την ομάδα. Πω, τι έγκλημα κάναμε. Προπονητή, ε. Πρέπει να είναι κωμικοτραγική φιγούρα, να ξέρετε. Δηλαδή, όπως πρέπει. Όπως πρέπει, πρέπει να είναι. Για βγάλε προπονητή, να δω. Τι σκέφτεσαι. Προπονητή, με μπέρδεψε στο δαφίλ. Είναι δύσκολο. Μα δεν γίνεται να μην έχουμε προπονητή. Θα πάμε. Ναι. Άντε, εντάξει, αρχηγός θα είμαι εγώ, λογικό είναι αυτό. Ναι. Με δημοκρατικές διαδικασίες. Κανένας δηλαδή, μόνος μου είμαι εγώ αρχηγός. Ναι. Προπονητή. Για δεν έχουμε χρησιμοποιήσει όλους, φίλε. Όχι, ρε φίλε, δεν έχουμε τώρα προπονητή. Εγώ έχω κάτι στο μυαλό μου. Προπονητή θα βάλουμε το Ζήση το Βρίζα. Το σκέφτηκα και εγώ, ρε φίλε, αλλά θα είναι πολύ εξευγενισμένος. Θα είναι πολύ εξευγενισμένος. Θα μας μιλάει πολύ ωραία στο πληθυντικό και τέτοιο. Ναι, και εμείς δεν αν μπορείτε, κάνει... σας παρακαλώ πολύ, μπορείτε να κάνετε ένα τάκλινγκ, κύριε Στάβα, για να μην περάσει ο άλλος από τον παίκτη. Ναι, ναι. Ναι. Αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Γιώργο, μπορείτε να δώσετε μια μεγάλη πάσα. Συνεχίζει τον Ευρωλίγκα που την πήδηξες. Όχι, δεν την πήδηξα. Πέντε μάτσου λέω έχει. Και τι Ζαλγκύρης. Μήπως είναι αύριο. Αύριο, τι, αύριο. Όχι, αφού λέμε αύριο είναι άλλη μέρα, φίλε. Αύριο τι θα πούμε. Αν πούμε και σήμερα και για αύριο, να πούμε και το Σάββατο και την Κυριακή και να τελειώσει. Σήμερα έχουμε να εστιάσουμε αρχικά τώρα. Εδώ παίζω λοιπόν τριάδα, Ολυμπιακός ναι. Στεγνά. 1.36. Ναι. Μπαρτσελώνα συν 7.5. 1.98. Ναι. Νταρουσάφακα συν 14.5. Παναθηναϊκός Νταρουσάφακα. Παναθηναϊκό παίζει. Παίζω, ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει με κάτω από 15. Πάλι πήγες αύριο. Ναι, πήγα, δεν άντεξα και την πήγα. Δεν αυτό πάλι. Μας κάνεις, θέλει πάλι αύριο. Ενώ μιλάμε εσύ, με θες αύριο εσύ. Δεν στάβω να σε πω κάτι που μπορείς να πάθεις, να σε πω κάτι για να σε μιλήσω με απόλυτο κινησμό. Αν έχεις βρει τα δύο τα μάτια σήμερα και άνθρωποι είμαστε, φύγεις από το μάτι ο κόσμος σήμερα το βράδυ. Πώς αύριο θα πληρωθείς, αγόρι μου. Πώς. Πρόβλημα. Ε? Πρόβλημα. Γιατί τι είχε πει ο Μπιθικότσης, θυμάστε είχε πει, πού να τα ξέρεις ο Μπιθικότσης είχε πει. Τι είχε πει Μπιθικότσης. Τι είχε. Ενθάθε κίδε ο Μπατήρης ο Λουκάς που είπε τούτη την κουβέντα τη μεγάλη. Πως τα λεφτά σου όσο ζεις αν δεν τα φας, όταν πεθάνεις θα στα φάνε κάποιοι άλλοι. Θες να στα φάνε κάποιοι άλλοι σε ένα βεστάβρο. Για να τελειώνουμε. Τότε παίξε σήμερα. Έπαιξα. Παίξε σήμερα, πάνε πληρώσου κατευθείαν από την Κολμπέτ 10.30, 11, 11.30 πότε είναι και διασκέδασε το βράδυ. Ή μείνε στο σπίτι με την καλή σου. Τόσες ωραίες επιλογές έχεις. Α, περιμένεις τώρα αύριο. Το αύριο είναι άλλη μέρα. Με έλεγε ένας φίλος αύριο. Τι αύριο, φίλε. Δηλαδή τώρα είμαστε εμείς έξυπνοι και δεν είναι έξυπνος ο Κομφούκιος. Τι κάνει το πόξα γι' αυτό. Ο Κομφούκιος, τι έχει πει ο Κομφούκιος. Τι έχει πει. Δύο μέρες δεν μπορούμε να ξέρουμε ποτέ τι θα γίνουν. Το χθες και το αύριο. Σήμερα έχουμε πει τα άντερά μας. Τι καλά, δεν Βολτέρους, Κομφούκιους, Ναυμαχίες Σαλαμίνας. Τίποτα. Υπάρχουν... Μου είναι φιλόλογος μήνυμα. Ναι. Λέει, σε ακούν τα παιδιά λέει, και μαθαίνουν. Γιατί δεν μαθαίνουν, διότι είναι μόνο στοιχηματική εκπομπή. Όχι, βέβαια. Μόνο την Κολμπέτα αγκαλιάζουμε. Όχι, αγκαλιάζουμε βέβαια. Το κοινωνικό σύνολο. Βασικά τον τόπο, τον αρχαίο τόπο που έχει δώσει τον πολιτισμό, φίλε. Μεταλαμπαδεύουμε τις γνώσεις μας. Ποιος κρατάνε για μας. Θα δείξει πόσα παιδιά το μας ακούν δεν ήξεραν ότι ο Μαραθώνας κατακτήθηκε. Ο Μιλτιάδης κέρδισε τη μάχη. Πόσοι μάθαν τότε ότι υπήρχε ο Άβος Εγάλαιο. Όλοι νομίζουν το Εγάλαιο με τον Παπασταθνίτη. Πες μου με τρεις παίκτες από το Εγάλαιο. Παπασταθνίτης. Είσαι αλήτης. Πού τι αλήτης. Σκοπελίτης. Σκοπελίτης. Φωτάκης. Ναι. Ιτάνς. Για πες μου. Ποιος. Ποιος ήταν. Ζε. Στην Καβάλα πήγε ο Μαύρος, ο τερματοφύλακας, ο δικός μας λες. Ό,τι να. Τα πετάχτηκε όσο να πει παίκτες από το Εγάλαιο, έτσι. Ε? Πετάχτηκε ο Βαφιάνος. Όχι, πετάχτηκε κάποιος να μας χώσει ή τέτοια. Του ενημερώνω την εκπομπή και να με αφήσει τώρα. Το Εγάλαιο και αυτό. Εγάλαιο Χαραβιακός, ο Χαραβιακός που δεν έξε ποτέ άλλα εκεί. Με έναν Εύανση και έναν καλό ποδοσφαιριστή ο Χαραβιακός. Για να ξέρεις. Ο Λίμα πήγε στο τέλος. Εσύ έχεις κολλήσει με στο μυαλό σου ότι ο Λίμα πήγε στο Χαραβιακό και μετά στον Πανιόνιο. Λοιπόν, άκουγε τελευταία φορά. Ο Λίμα έπαιζε στον Πανιόνιο και στα τελειώματά του πήγε στο Χαραβιακό. Ο οποίος είναι ακόμα με τα κουτσιδάκια. Ο Νόνι Λίμα. Ναι, με τα κουτσιδάκια. Ήταν εποχή καλού Πανιόνιου, ο οποίος ήταν
αυτός, ο Παθιακάκης ο συγχωρεμένος, ο Εμβολιάδης ο Χρήστος, ο Νίκος Αναστόπουλος. Μαυρίκης. Καλή ομάδα. Μαυρίκης, Μπαρζόφ. Φίλε, πάλι Μπαρζόφ, πάλι λέει ένα όνομα. Ο Μπαρζόφ, όπου ήταν σπεσιαλίστας. Στη Δράμα έπεσε, ναι, έπεσε και το Πανιόνιο. Δεν είναι όμως η ίδια κατηγορία, η ίδια χρονιά. Εγώ σε λέω χρονιά. Που παίζαν ταυτόχρονα. Ο Μπαρζόφ έπεται αυτών των παικτών. Πες μου παίκτη του Πανιονίου που πήρε ντάμπλ στην Ισπανία. Ο Πάντιτς. Με ποια ομάδα? Ατλέτικο Μαδρίτης. Το μικρό του? Ντάρκο. Ναι, καλά. Ντάρκο είναι ο Κοβάσεβιτς. Μιλίνκο. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Αυτόν εγώ ήθελα στον ΠΑΟΚ, να ξέρεις εκείνη τότε. Και εγώ τον ήθελα. Καλός παίκτης, φίλε. Υδραυλικός. Και χαφ και γκολ και γκολ. Εγώ... Ποιος παίκτης ήτανε? Πολύ τεμπέλης, αλλά ποιοτικά ήτανε του ένα ΠΑΟΚ. Επίπεδο πάνω και έπαιζε Παναθηναϊκό και Θεσσαϊκό, ξένος. Ο Κόλεφ. Ο Κόλεφ. Κρίστο Κόλεφ. Παιχτούρα, ρε, πλάκα κάνεις. Α, τεμπέλης. Με την ποιότητα που είχε. Πού αλλού έπαιξε ο Κόλεφ? Α, μπράβο, κόκαλο τα περιστέρια, τα ταβάνια ο Σταυράκης. Περίμενε, εγώ, περίμενε, βιάζεσαι. Δεν βιάζομαι, ναι. Έχεις δουλειά να κάνεις. Έχω δουλειά να κάνω. Έχεις δουλειά. Μετά, 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 να αλλάξω τα λεφτά χέρια, τι να κάνω, αφού μεταφορές χρημάτων. Ναι. Δεν μείνει τίποτα στην τσέπη μας, τα παίρνουμε και τα κάνουμε βόλτες. Ναι. Και εκτός των άλλων, τι θα φοβάστε, το μάτι, κύριοι. Θα σας ρωτάνε, τι κάνετε, τέλεια θα απαντάτε. Καλύτερα δεν γίνεται. Μη δίνετε σε κανένα τη χαρά να νιώσει ότι δεν είστε καλά. Συνέχισε τώρα, άλλη ομάδα. Λάρισα. Ό,τι να είναι, είπες από μια Λάρισα, δεν πειράζει. Λοιπόν, η άλλη ομάδα λοιπόν του Κρίστο Κόλεφ ήταν ο Αθηναϊκός. Έπαιξε Αθηναϊκό. Βέβαια, και στον καλό Αθηναϊκό με Μπονκ, σεντερφόρ, αν θυμάσαι, με Χρήστο Δημόπουλο. Ναι. Ο οποίος πρέπει να είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής, εγώ δεν θυμάμαι άλλο, και βάλει τον Ζωφιάνο να δουλέψει, ο οποίος μας έχει βάλει γκολ μέσα στην Τούμπα με τη φανέλα δύο διαφορετικών ομάδων. Και με τον Παναθηναϊκό, όταν ήρθε αμέσως μόλις έκανε τη μεταγραφή. Το θυμάμαι το χατρίκ, ναι. Ναι, κυνηγητό ανελέει το Δημόπουλο και αυτά. Τα γνωστά, οι ποιητές από την Εξέδρα, και μας κάνει ένα 2-3. Χάσαμε 2-3. Χάτρικ ο Δημόπουλος. Και μετά έρχεται με τη φανέλα του Αθηναϊκού και μας κάνει γκολ στο 85 σε ένα μάτσο το οποίο έληξε. Νομίζω 2-1 κερδίσαμε. Πάω καθηναϊκό. Δεν νομίζω να χάσαμε ποτέ από τον Αθηναϊκό. Ναι, νομίζω 2-1 κερδίσαμε. Εκείνο ο Αθηναϊκό ήταν πολύ καλό. Είναι ο Αθηναϊκό που πήγε και έπαιξε. Που έφαγα 4 στον Αθηναϊκό, ήμουν εκεί. Τασιόπουλο, Σαργκάν θερματοφύλακα, Μπονκ σεντεφόρ. Καλή ομάδα. Καλή ομάδα. Που πήγε και έπαιξε με την Manchester United, την Manchester United και χάσανε στην παράταση 2-0. Χρυστήκαν στην παράταση 0-0 εδώ, 0-0 εκεί. Με Τζαλακώστα, ξεχάσαμε τη μορφή Τζαλακώστα. Ο πρώτος, πώς λέγεται αυτό το μαλλί που το μακρύνεις από εδώ και το πας εδώ? Γελίο. Εκτός από αυτό. Πώς το λένε? Δεν ξέρω, για πες. Δάνειο. Α, δεν το ξέρω αυτό, για πες. Ναι, ότι το μακρύνεις από εδώ και το μεταφέρεις εδώ, δεν δανείζεις. Α, μετά. Που όπου να είδες μορφώθηκα. Γι' αυτό μου αρέσει να κάνω εκπομπές συνέχεια μαζί σου και ευχή μου είναι να συνεχίζουμε να κάνουμε για πολύ καιρό. Αυτός με το δάνειο λένε. Και εμένα όταν μου το είπα από τη φάση, ζαλίστηκα. Τι λέει, ρε. Δεν το ήξερα. Είναι ωραία τάκα. Ναι, ναι, ναι. Είναι δάνειο. Ναι. Είναι δάνειο. Καλύπτεις από αλλού κάτι που δεν έχεις. Καλύπτεσαι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν σήμερα, Σταύρο μου, μια γενική ενδεκάδα. Ναι, πες μου λίγο ενδεκάδα, αυτό είναι για να κλείσουμε όπως πρέπει. Πασχαλάκης, κάνε τα όλε. Όλε. Λέγε εσύ, δεν χρειάζεται. Όλε. Ναι. Δεξί μπακ. Μάτος. Δεν έχουμε άλλο. Εγώ θα βάζω το Κίτσικο βασικά. Σήμερα. Όχι, ρε φίλε, άκου να δεις κάτι. Άκου, σε αυτά θα είμαστε κάθετοι. Ο Κίτσικο είναι ένας φιλότιμος ποδοσφαιριστής. Φιλότιμο χρειάζομαι σήμερα. Ναι. Ο Μάτος όμως είναι κλάσης ποδοσφαιριστής. Ναι, και τον χρειάζομαι στη Λιβαδιά φρέσκο. Δεν θα πάθει κάτι ο Μάτος που θα παίξει σήμερα Πέμπτη και θα ξαναπαίξει τη Δευτέρα. Φρεσκότατος θα είναι. Πιο ωραίος από γάλα είναι. Δύο μήνες. Θα καλά. Παίξει. Θα παίξει. Τον περιμένουμε. Είναι ποιότητα και τον περιμένουμε. Δεν βάζουμε στη ζυγαριά ποτέ Μάτος με Κίτσιου. Δεν βάζουμε στη ζυγαριά. Ναι. Εννοείται δεν βάζουμε στη ζυγαριά. Ωραία. Άλλο είπα εγώ. Εγώ είπα ότι και με Κίτσιου δεν θα πάθω κάτι σήμερα. Ναι, δεν παίζουμε την Μπαρτσελόνα. Μπορεί να είναι όμως ο Μάτος να συμβάλλει τα μέγιστα στα δύο γκολ του ημιχρόνου και να το βγάλει το ξεκουβάρι στο δεύτερο. Να είναι 2-0. Γιατί να μην γίνει έτσι. Ωραίο το έργο αυτό. Ωραίο το έργο. Για πάμε. Αριστερά ο Άντρε Βιερίνη, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή με διαφορά το δεύτερο. Προχωράμε. Ναι, διαφωνεί. Εντάξει, εγώ είπα σε αυτές τις. Βασικά δεν θέλω να κάνω τέτοιες τοποθετήσεις λίγο πριν από το παιχνίδι. Εγώ τον Βιερίνη θέλω κι άλλα από τον Βιερίνη. Είμαι πολύ απαιτητικός παοξής σε αυτό το κομμάτι το συγκεκριμένο. Μπορεί να προσφέρει και περισσότερα. Βάλε τα κρέσπο, δεν βγαίνουν ούτε με χειρουργική επέμβαση. Τι να λέμε τώρα. Τέλειος. Τέλειος, συγγνώμη. Ο ενικός. Κάλλιες Μαουρίτσιου. Ο Μαουρίτσιου, ο οποίος φέτος έχει κάνει κι άλλα βήματα πρόοδου. Ναι, ρε, πολύ καλύτερο. Ακρογωνιαίος λίθος αναμφίβολα της ομάδος. Έτσι ακριβώς είναι. Παίκτης που ξέρει ποδόσφαιρο. Τακτικά πάρα πολύ καλός. Και δεν τρελαίνεται στην πίεση. Εμένα αυτό μου αρέσει. Αυτό πήγα να σου πω τότε, έτσι θα έκλεινα.
και μια απίστευτη σοβαρή χαλαρότητα όταν η μπάλα καίει. Ναι. Δεν τους βλέπει βασικότητα την μπάλα. Έντονη θέλει... προσωπικότητα δεν είναι ο χαρισματικός ηγέτης, είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής όμως. Όχι, αλλά άμα του γυρίσει, μπορεί να το πάρει και μόνος του, να ξέρεις. Άμα γυρίσει. Ακόμα δεν το έχει γυρίσει με αυτή την έννοια που λες. Έχει δύο-τρία παιχνίδια που κάνει κάποια πράγματα που. Κάνει, κάνει. Όλα είναι καλός. Σπάνια θα είναι κακός ο Μαουρίτσιο. Παίκτης που ξέρει ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά θα μετρήσεις στα δάχτυλα του μισού από το ένα σου χεριού τις άσχημες εμφανίσεις του. Ναι, πάμε μπροστά. Το καμάρι της οικογένειας του ΠΑΟΚ μπροστά στο νούμερο 10, ο Δημήτρης Πέλκας. Μπράβο. Ωραία. Ο οποίος σήμερα και θα τον βάλουμε, θα σκοράρει κιόλας. Θα τον βάλουμε, θα σε στηρίξουν. Ναι. Ωραία. Στα δεξιά ο Λιμιός. Και να μην νιώθει κανένα βάρος και καμιά πίεση ο Πέλκας. Ναι. Να αφήνει την ποδοσφαιρική του ικανότητα να απλώνεται πάνω στο τερέν. Ακριβώς. Το έχει. Στα αριστερά ο Ζαμπά. Ο Ζαμπά θα είναι να παίξει ο Ζαμπά. Ναι, ναι. Όχι, να πει, ναι. Και στην κορυφή. Να κάνει τις μπούκες του, να κάνει τα γνωστά. Ο ένα στα 2,6. Καλά. Εκεί που σταματάνε όλα. Ένα στα 2,6. Σε σκέφτομαι κανένα με τον Παπαγιώτη Τσινό που είναι να εκτελέσει, να μην τη βάζει την μπάλα στα δίχτυα, να την παίρνει με τα χέρια και να πηγαίνει στη σέντρα. Να μην πει καθόλου πάρα μέσα, ναι. Παιδί μου. Έγινε σέντρα την όπου σηκώνεται με κεφαλιά, δεν λένε τι θα κάνει τώρα που θα σταματάνε τη φάση. Ένα μηδέν, να την πιάνει με το χέρι να την πάμε να πηγαίνουμε στη σέντρα. Ναι. Κάντε, μου μπήκε γκολ, αφήστε το. Ναι. Μην κουραζόμαστε τώρα, ναι. Σκενά και ναι. Πανηγυρισμοί και, για τους αντιπάλους είναι καλύτερο. Ναι, κερδίζουν το 1,5 λεπτό αυτό των πανηγυρισμών. Αγκαλιές, φιλιά, να εγώ εσένα. Δεν είναι στη διάθεσή μας ο Χατσαρίδης γιατί τιμωρημένος. Χωρίς Χατσαρίδη θα είμαστε. Ναι. Ένα το. Να τα προβλήματα. Σφίξτε την καρδιά σας. Κάνε την καρδιά σου πέτρα. Ναι. Θα είμαστε χωρίς Χατσαρίδη. Με γέμισε στη λήψη λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή. Ναι. Θα το πολεμήσω. Θα το πολεμήσω κι εγώ. Θα το πολεμήσω. Θα σε στηρίξω στην πόλεμο που ασκείς το στον εαυτό σου. Έτσι, να το ξεπεράσεις. Δηλαδή μετά από εκείνο το μυθικό επτάλεπτο που έκανε με την Τζέλση. Δεν θα είναι πλέον. Δεν θα είναι στη ζωή μας σήμερα. Ναι. Να. Θα είστε και εκεί όμως, μπορείς να το συναντήσεις, δίπλα θα είστε. Λογικά έτσι το βλέπω. Δίπλα θα είστε, θα το συζητήσετε κιόλα. Δεν μιλάει καμία γλώσσα πριν των Ουκρανικών, αλλά νομίζω ότι έχεις μια εμπειρία στα Ουκρανικά. Όχι, 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 έξω από τη ζωή μου τα Ουκρανικά δεν με διαφεύγουν. Ελληνικά, Ελλάς. Εμείς είμαστε σοβινιστές. Εγώ είμαι τοπικιστής. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη έχω κόλλημα. Ναι. Εκεί είμαι πια. Η Θεσσαλονίκη με δύο κουβέντες και αναντίρρητα είναι για μένα και για σένα, γιατί συμφωνούμε σε αυτό. Η κορυφαία πόλη στην Ευρώπη. Ναι. Τελεία. Ναι. Τα άλλα όλα είναι για λαϊκή κατανάλωση. Να είχαμε να λέγαμε τα άλλα. Πεπατήστε λίγο στη Λεωφόρο Νίκης και δέστε τη θάλασσα. Ναι. Και ξεκινάτε να κλαίτε. Μπορείτε... Να κλαίτε εσείς που έρθετε για λίγο, μόνο σαν τουρίστες. Και να ξαναπάτε μετά πίσω και πάτε στις. Πού να πω εγώ τώρα. Και αν μου τη δώσει, έχω και το βουναλάκι μου. Όπου θέλεις, φίλε. Ναι. Έχω την πολύ ωραία αρχιτεκτονική μου στο κέντρο. Θα σε δώσω το τρίπτυχο της επιτυχίας. Πλούσιος, ανώνυμος και στη Θεσσαλονίκη. Πώς σου φαίνεται η τριάδα? Εξαιρετικό. Ωραίο. Πλούσιος για να κάνεις ό,τι θέλεις. Ναι. Ανώνυμος για να μην σε κουράζουνε. Ξέρεις έλα πιο εδώ και εκεί και τι γίνεται και να φοβάσαι να κάνεις αυτά που σκέφτεσαι. Και στη Θεσσαλονίκη ζώντας δηλαδή στην ωραιότερη πόλη της Ευρώπης. Εγώ δεν νομίζω τη Θεσσαλονίκη με τίποτα. Ξέρεις τι, όσοι έχουν ζήσει, δεν έχουν ζήσει αλλού, την μειώνουν. Εγώ που έζησα Αθήνα τόσα χρόνια και συγκρίνω. Ναι. Δεν μπορεί να φανταστεί τώρα κάποιος πόσο τεράστια είναι η διαφορά. Δηλαδή, ακούω κάτι κοριτσάκια, θα πάω στην Αθήνα να βρω δουλειά και τέτοια. Πήγαινε, κοπέλα μου. Απλά μετά, όταν θα σε αδειάσει η Αθήνα και δεν πάρει χαμπάρι, ωραία, για ποτέ άδεια σε ξεζουμίσει και θα σε πετάξει το σκουπίδι. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι αλλάζει και το χαρακτήρα σου που φτιάχνει στην Αθήνα. Αναγκάζεσαι. Βλέπω μια αποπροσωποίηση εκεί των σχέσεων των ανθρώπινων. Δεν είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, ρε φίλε, εδώ τώρα δεν έχω κανένα ταλγκά. Και οι αποστάσεις και όλα. Το α πούμε λέμε ότι είναι πολύ μεγάλη απόσταση το. Τούμπα Κορδελιό είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Έτσι, εγώ με τη μηχανή μπορώ να κάνω 20 λεπτά, με τα μάξι να κάνω 25 λεπτά. Όποιος στην Αθήνα δουλεύει τούμπα και μένει Κορδελιό, νομίζω στην απόσταση αυτή. Λέει κολλητά. Είναι δίπλα. Κολλητά. Απορώ πως δεν το παίρνει με τα πόδια. Ναι. Μα μιλούσα με ένα φίλο μου μία φορά και μου έλεγε θα πάω αύριο στην εφορία. Και το λέω και μετά, τι μετά, με λέει τελειώσαμε. Ρε. Θα πάω στην εφορία. Αυτό ήταν. Τέλος δηλαδή. Η Αθήνα, η πόλη, η οποία του λες κάποιον τρέχει στον δρόμο, του λες γιατί τρέχει στον βλάκα. Δεν ξέρει. Ανέτη. Δεν ξέρει. Πρέπει να δείξει ότι τρέχει. Πρέπει να δείξει ότι είναι γρήγορος. Και να αργεί, ε. Τι θέλει το καριολίκι. Κάτσε πω. Να δω. Βομβαρδισμός τηλεφωνημάτων την ώρα της εκπομπής. Δηλαδή ό,τι και να λέμε είναι λίγο. Ποιος? Ακούμε το Σταύρο live Γιάννη, τη στιγμή της εκπομπής. Παίρνει και τον ζητάει δανεικά. Αρνείται ο Σταύρος. Δώσ' το να τον άνθρωπο και τελικά κλείνει το τηλέφωνο μέσα στα μούτρα με τη φράση ψάξε αλλού να βρεις δανεικά. Όχι.
Αυτό είναι. Δεν μου ζητάνε ελληνικά. Γιατί δεν έχω κιόλας, δεν μου ζητήσουν. Είμαι απλά λίγο άνετος, όχι κάτι παραπάνω. Μπορείς, ναι. Τη ζωή είναι, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Μας έχουν φάει, αλλά πολύ κοντινή, αυτό λέω. Πολύ κοντινή. Πάντα από κοντινούς είναι τα κόντρα. Ναι, δεν είναι. Δεν έχει το ξεκούδουνο και λέει δώσε βάλε πλάτη. Μια φορά ένας που με έφαγε, δεν ήταν κοντινός, μου κλάφτηκε για την οικογένειά του. Εξαφανίζεται την άλλη μέρα, τον χάνω και θέλει ο φίλος σου Αλέκος να του πάρω κάτι από τον δρόμο πηγαίνοντας στον καλά. Α, μπράβο. Και μπαίνω στα Μουδανιά. Ωραία. Δεν έχω ξαναμπεί στη ζωή μου στα Μουδανιά ποτέ. Γιατί είναι τα Μουδανιά, ωραία, τι δείχνει. Αγόρι μου δεν α, έχω ναι, μπει. Δεν έτυχε, ναι. Ωραία. Και μπαίνω, πείνασα κιόλας και λέω κάτσε να πάρω και ένα σάντουιτς. Και πέφτεις πάνω του. Και τον βλέπω τον βλάκα στο ταμείο από την έξω μεριά να παραγγέλνει. Που δεν σε απαντούσε το τηλέφωνο. Ναι, όχι δεν απαντούσε. Η κλίση σας πω και τρέλα. Ναι. Δηλαδή, όταν το σου απαντάει ο άλλος είναι μία τρέλα ναι. Που τρως. Όταν βάζει δεύτερους και τρίτους να λένε βλακίες, ναι. Είναι το δεύτερο και χειρότερο και είναι η φάπα. Και έγινε το μελέ, ο οποίος, αυτός που είναι μέσα στο ταμείο είναι Παοξάκι. Τι ήταν, όλοι είναι Παοξάκι. Ναι, άλλο λέω, Παοξάκι ναι. Ενεργό, ξέρει ποιος είμαι, αλλά εγώ δεν ξέρω τι ξέρει. Ναι. Και του κάθε το αλλού τρώει ένα μπούλινγκ μυθικό. Ναι. Εντάξει, δηλαδή, απίστευτες απειλές κατά της ζωής. Ού καν λάβεις παρά του μη έχοντος. Μέσα στο ταμείο δεν λέει κουβέντα, φεύγει ο άλλος τρομοκρατημένος και αφού έχει γίνει δουλειά. Εντάξει. Και μου λέει ο μέσα, πολύ ωραίο μπούλινγκ, φίλε. Ναι, του άρεσε. Αλλά ρε, αλήτη, δηλαδή μου φωνάζει, θα σου δώσω λεφτά, έτσι. Εντάξει, έτσι. Ναι. Και εξαφανίζεσαι μετά. Πες, δεν έχω ρε φλάκα. Εδώ στην εκπομπή όμως δίνει χρήματα η Goldbet. Ναι, έτσι πάει. Μπέστε, ομίξτε, πατήστε τα. Τρεις είναι η ώρα. Έρχεται σε λίγο, πες αυτό που μου αρέσει, ποιος έρχεται μετά. Ο διευθυντής. Ο διευθυντής. Εκεί θα ναι, μ' αρέσει αυτό το δωρεάν. Ναι, 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 ναι. Καλή συνέχεια. Ναι. Εύχομαι να κερδίσετε όλοι στο στοίχημα. Έτσι, να κερδίσετε και κάτι. Ναι. Και, και ο Πάοκ και η Τσέλσι σήμερα. Τι είμαστε φαν. Φαν. Τι, τα ευκόλω εννοούμενα νομίζω. Με Τσέλσι μεγαλώσαμε. Έξω από το Σταφορμπρίτζ ήμασταν. Πάοκ και Τσέλσι. Μακάβι να είμαστε στην Κλειβωτίδα την Παρασκευή θα γίνει. Το είπε καλά μου. Πού να κάνω λάθος, το τάφ με τώρα. Λάθος τάφ έκανα. Ήταν Αύγουστο του 86. 19 χρονών ήμουν. Φιλιά, καλή συνέχεια.